Το θέμα μας είναι τα αίτια και η θεραπεία της κατάκρισης. Είναι μια συνέχεια σε αυτά τα λίγα που είχαμε πει πριν λίγο καιρό πάλι εδώ στον ναό της Θείας Αναλήψεως. Θα πάρουμε ως βάση μια ομιλία που έχει κάνει ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Έκτη διδασκαλία από τα ασκητικά του για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε το πλησίον. Και ο Άγιος μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Βλέπετε, οι Άγιοι δεν έχουν ανθρωπαρέσκεια, ούτε προσπαθούν με ρητορικά σχήματα να μας εντυπωσιάσουν, αλλά θέλουν να θεραπεύσουν. Αν θυμόμαστε, αδελφοί μου, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία, δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν όπως ακριβώς μας συμβούλευαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέσουμε στα μεγάλα και βαριά. Τι μας λέει τώρα εδώ, στις δύο αυτές προτάσεις ο Άγιος? Πρώτον, την τεράστια σημασία που έχει η πνευματική μελέτη. Η μελέτη των Αγίων Γραφών και των Αγίων Πατέρων. Δεν μελετούμε, αδελφοί μου, τους Άγιους Πατέρες και την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και ζούμε σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Και ακούω ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας να λένε: δεν μας τα είπε ποτέ αυτά κανείς προηγουμένως, κανείς παπάς. Εσύ ενδιαφέρθηκες να διαβάσεις κάτι. Υπάρχει Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Πολλοί δεν ξέρουν καν πόσα βιβλία έχει παλαιά, πόσα η Καινή και ποια είναι. Υπάρχουν τόσα ωραιότατα βιβλία των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Επειδή αυτά τα καταφρονούμε, γι' αυτό και πολύ εύκολα πέφτουμε στην αμαρτία. Πέφτουμε δηλαδή στην ανομία, δηλαδή στην παράβαση του νόμου του Θεού. Γιατί δεν γνωρίζουμε καν ποιος είναι ο νόμος του Θεού. Πολλές φορές ρωτάω, ιδίως νέους ανθρώπους, και διαπιστώνω ότι έχουν παχυλή άγνοια και πολλά πράγματα που είναι βαρύτερα αμαρτήματα τα θεωρούν φυσιολογικά. Και πάλι μας λέει ο Άγιος, αν προσέχαμε και αυτά τα μικρά που τα θεωρούμε εμείς μικρά, τα αποφεύγαμε, ποτέ δεν θα πέφταμε στα μεγάλα αμαρτήματα και στα βαριά. Οπότε ένα πρώτο αίτιο για την κατάκριση που είναι βαρύτατο αμάρτημα είναι το ότι δεν προσέχουμε τα μικρά. Και ποια είναι τα μικρά που οδηγούν στην κατάκριση? Είναι αυτό που λέει εδώ ο Αββάς. Πολλές φορές λέμε, τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, τι πειράζει να κοιτάξω εκεί πέρα, τι πειράζει να ακούσω τι λέει αυτός. Ασχολούμαστε με πράγματα δηλαδή που δεν μας αφορούν, από περιέργεια. Και αυτή η περιέργεια μας οδηγεί στο σκανδαλισμό και στην κατάκριση. Κακοσυνηθίζει η ψυχή, και όταν δεν προσέχει αυτά τα μικρά, μετά δεν προσέχει και τα μεγάλα. Και λέει, τι πειράζει τώρα, να θάψουμε και μερικούς. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις το πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Για να καταλάβουμε πόσο βαρύ πράγμα είναι, θα σας πω κάτι που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής. Παίρνει από το ρητό του Κυρίου μας, που λέει, ο Χριστός μας ομιλεί και λέει, ο Θεός Πατήρ δεν κρίνει κανένα. Πάσα την κρίση δέδωκεν το Υιό. Το λέει αυτό ο Χριστός μας, δηλαδή δεν κρίνει ο Χριστός. Ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, αλλά όλη την κρίση την έδωσε στον Υιό. Και αυτός που τελικά θα μας κρίνει και στη Δευτέρα Παρουσία Του θα είναι ο Χριστός, όχι ο Θεός Πατέρας. Και εμείς, λέει, οι άνθρωποι, τι κάνουμε? Πάμε πάνω από τον Υιό, πάμε και πάνω από τον Πατέρα και κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους. Είναι μεγίστη δηλαδή υπερηφάνεια, μεγίστη αλαζονία. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παραχωρεί να πέφτει ο άνθρωπος σε βαριά αμαρτήματα, ιδίως αρκικά αμαρτήματα, τα οποία σοκάρουν τον άνθρωπο, για να συνειδητοποιήσει
το μέγεθος της κατακρίσεως, το πόσο βαρύ πράγμα είναι να κατακρίνει. Επειδή αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, αφήνει ο Θεός να πέσουμε σε άλλα, τα οποία σε σχέση με την κατάκριση είναι μικρότερα, αλλά εμείς τα θεωρούμε μεγαλύτερα, όπως είναι η μοιχεία, η πορνεία κλπ. Για να κόψουμε την υπερηφάνεια τη μεγάλη και την κατάκριση που είναι, θα λέγαμε, πρωτότοκο παιδί της υπερηφάνειας. Λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό, διαβάζει ο Ρώθιος. Και είναι αλήθεια αυτό. Από το τι πειράζει αυτό, τι πειράζει το άλλο, έλα να πούμε και κάτι, έλα να πιούμε έναν καφέ και να κάνουμε και λίγο έτσι κουτσομπολιό, και δεν το θεωρούμε τίποτε. Να πούμε τα νέα, να κάνουμε και ένα σχόλιο. Και όμως από αυτά τα μικρά πάμε στα πολύ μεγάλα. Από το να δεχθεί μια μικρή υποψία για το πλησίον, έναν κακό λογισμό, ενώ θα πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε καλούς λογισμούς. Ένα εργοστάσιο καλών λογισμών, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να φτιάξουμε. Από το να λέμε τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός, τι σημασία έχει αν πω κι εγώ αυτό τον ένα λόγο, τι σημασία έχει αν δω πού πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος. Περιέργεια. Αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Ένα πρώτο βασικό αίτιο είναι αυτό. Ο άνθρωπος πάβει να προσέχει τον εαυτό του, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει έναν ολόκληρο λόγο στο πρόσεχε σε αυτό, να προσέχεις τον εαυτό σου. Όχι τα περί σε αυτόν, όχι τα γύρω από τον εαυτό σου. Ούτε τα του εαυτού σου, αλλά τον εαυτό σου. Και τι εννοεί ο Άγιος? Κυρίως εαυτός μας είναι η ψυχή μας, είναι ο νους μας. Πώς κινείται η ψυχή μας, πώς κινείται ο νους μας, τι λογισμοί υπάρχουν μέσα μας, τι επιθυμίες γεννιούνται μέσα μας, αυτό πρέπει να προσέχουμε συνεχώς. Εμείς όμως προσέχουμε τα γύρω από εμάς, το γύρω από εμάς είναι το σώμα και μετά ακόμα πιο γύρω είναι τα ενδύματά μας, το περιβάλλον μας κλπ. Και τα περί μας, οι άλλοι άνθρωποι. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτό που πρέπει, ασχολούμαστε με αυτά που δεν πρέπει. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί στην κατάκριση. Γι' αυτό μια πρώτη θεραπεία της κατάκρισης είναι το να μην ασχολείται κανείς με τους άλλους. Είναι πολύ απλό. Πολλοί μου λένε, πάτε ρε, κατακρίνω κλπ. Λέω, μην ασχολείσαι. Άμα πάψεις να βλέπεις και να ακούς τι κάνει ο άλλος, θα έχεις ποτέ αφορμή να τον κατακρίνεις, αφού δεν ξέρεις τι κάνει και τι λέει. Είναι πολύ απλό και λογικό. Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να γλιτώσει από αυτό το πολύ μεγάλο αμάρτημα. Και από την κατάκριση μετά μπορούμε να πέσουμε και στην εξουδένωση, λέει ο Άγιος. Εξουδένωση είναι να κάνουμε σκουπίδι τον άλλον, να τον κάνουμε το ουδέν. Μπορεί να πέσουμε και στην καταλαλιά, να πούμε εναντίον του άλλου, να κατηγορήσουμε τον άλλον. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τη συκοφαντία, που είναι να κατηγορήσεις τον άλλον για κάτι που δεν έχει κάνει, για κάτι ψευδές. Επειδή ο άνθρωπος δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει, όπως είπαν οι πατέρες, τον πεθαμένο εαυτό του, δεν μπορεί σε τίποτε απολύτως να διορθώσει τον εαυτό του, αλλά πάντοτε ασχολείται με τον πλησίον. Λέει ο Αββάς Μωυσής, τι πείσει άνθρωπος εν παντή πειρασμό επερχομένο επάνω αυτού ή εν παντή λογισμό του εχθρού. Τι να κάνει ο άνθρωπος όταν πέφτει επάνω του ο πειρασμός ή ένας εχθρικός λογισμός, ένας λογισμός από τον διάβολο, γιατί μας βάζει λογισμούς και ο διάβολος, δεν είναι μόνο από τον εαυτό μας οι λογισμοί. Λέγει αυτό ο γέρον και το απαντάει ο γέροντας. Κλαίει οφείλει ενώπιον της αγαθότητας του Θεού ή να βοηθήσει αυτό. Οφείλει ο άνθρωπος να κλαίει μπροστά στην αγαθότητα του Θεού για να τον βοηθήσει
ο Θεός, και αναπαύσετε ταχαίως εάν παρακαλεί εν γνώση. Διέγραπτε γάρ, Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τις αμαρτίες του, θρηνεί για την αμαρτωλότητά του, τότε ο Θεός είναι ταχύς εις βοήθειαν. Πολύ γρήγορα σπέβδει και τον λυτρώνει από κάθε πειρασμό. Ο πεθασμένος εαυτός μας θα πρέπει να είναι το αντικείμενο της προσοχής μας. Λέει πάλι κάπου στο γεροντικό. Ο άνθρωπος, λέει, που κατακρίνει, μοιάζει με κάποιον ο οποίος έχει ένα νεκρό στο σπίτι του. Ίσως σας έχει συμβεί να πεθάνει ένας δικός σας και να τον έχετε το βράδυ στο σπίτι σας, να τον ξενυχτάτε. Και αυτός που κατακρίνει, λέει, μοιάζει με αυτόν ο οποίος, ενώ έχει το νεκρό στο σπίτι του, έχει ο διπλανός του το δικό του νεκρό, αφήνει το δικό του νεκρό και πάει και κλαίει το νεκρό του γείτονα. Που είναι παράλογο, έτσι δεν είναι, σχιζοφρενικό είναι. Αφού έχεις τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι σου, θα πας να κλάψεις το νεκρό του γείτονα. Είναι ο εαυτός μας νεκρός από τα πάθη και τις αμαρτίες. Αλλά επειδή δεν βλέπουμε τα δικά μας χάλια, έχουμε ολάνοιχτα μάτια και αυτιά για τα λάθη των άλλων, για τα χάλια των άλλων. Ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με τις αμαρτίες του, μόνιμα ασχολείται με τις αμαρτίες του πλησίου, με τα λάθη του πλησίου. Είτε πραγματικά είτε και φανταστικά. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι σφάλει ο άλλος, ενώ μας ξεγελάει ο διάβολος. Τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεό, τίποτε δεν εξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη Θεία Χάρη και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη, όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίων. Και εδώ να κάνουμε έτσι και μία διευκρίνηση των όρων. Άλλο η καταλαλιά, άλλο η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Καταλαλιά είναι, το λέει και η λέξη, κατά και λαλώ. Μιλάω εναντίον κάποιου, έτσι, κατηγορώ. Διαδίδω με λόγια τις αμαρτίες και τα σφάλματα του πλησίου. Έκανε κάτι λάθος ο πλησίος σου και εσύ το διαδίδεις, το αναμεταδίδεις. Το άκουσες από κάποιον και εσύ το αναμεταδίδεις. Παραδείγματος χάρη, ο τάδε είπε ψέματα ή οργίστηκε ή πόρνεψε ή έκανε κάτι τέτοιο. Λέγοντας όλα αυτά, ήδη κανείς καταλαλεί, δηλαδή μιλάει με εμπάθεια εναντίον κάποιου, συζητάει με εμπάθεια για το αμάρτημά του. Οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει την αγάπη. Έτσι, γιατί αυτός που έχει αγάπη θα σκεπάσει το σφάλμα του πλησίου. Όταν, ας πούμε, το παιδί παρεκτρέπεται, ο πατέρας που το αγαπάει δεν θα το σκεπάσει. Θα βγει στη γειτονιά να το κάνει βούκινο, όχι. Γιατί όμως το κάνεις για τον άλλον που τον θεωρείς ξένο. Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο. Να του βάλει μια ταμπέλα λέγοντας αυτός είναι ψεύτης. Όχι είπε ψέματα, είναι ψεύτης. Τον χαρακτηρίζεις συνολικά. Είναι οργύλος, είναι πόρνος. Έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του, λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του, τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Άλλο είναι να πει κανείς ότι ο τάδε οργίστηκε και άλλο να πει ότι είναι οργύλος και να βγάλει συμπέρασμα για όλη τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός μας να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις και την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν την εν το οφθαλμό σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Πας τάχατες να διορθώσεις τον αδελφό σου που έχει ένα σαριδάκι στο μάτι του
Και εσύ έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι. Βγάλε πρώτα το δικό σου το δοκάρι, μετανόησε, καθαρίσου εσύ από τα πάθη σου και τότε θα δεις σωστά και καθαρά για να βοηθήσεις όπως πρέπει και τον αδελφό σου. Ενώ εμείς έχουμε πολύ βαρύτερα σφάλματα, πολλές φορές σπέβδουμε να διορθώσουμε τους άλλους. Και μας απασχολεί τι να πούμε στον άλλον, τι να κάνουμε για να διορθώσουμε τον άλλον. Βγάλε το δοκάρι που έχεις μέσα σου, υποκριτά, ο Χριστός, και τότε εύκολα θα δεις τι πρέπει να κάνεις και για τον άλλον. Με το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου, όπως πας να βοηθήσεις τον άλλον, του βγάζεις και το δικό του το μάτι, αντί να τον βοηθήσεις. Έτσι το βλέπουμε αυτό στις οικογένειες. Προσπαθεί ο σύζυγος να διορθώσει τη σύζυγο ή το αντίστροφο, η σύζυγος τον σύζυγο και έχουμε εκτρές αποτυχίες και οικογενειακά δράματα. Γιατί δεν υπάρχει κάθεση. Και μπορεί να έχει μια καλή διάθεση, αλλά δεν γνωρίζει τον τρόπο. Επειδή ακριβώς δεν έχει αποκατασταθεί μέσα του η φυσιολογική ζωή και η αγάπη για Χριστό. Παρομοίασε την μένα μαρτία του πλησίον ο Κύριος με αγκίδα, τη δε κατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνά σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα, αλλά αλήθεια. Θυμάστε τον Φαρισαίο της παραβολής που ανέβηκε να προσευχηθεί μαζί με τον τελώνη και εκαυχάτο μπροστά στον Θεό για τα κατορθώματά του και έλεγε ότι δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνη, εγώ δεν αρπάζω, δεν είμαι σαν όλους τους ανθρώπους. Πρώτα είπε για όλους τους ανθρώπους και μετά είπε και δεν είμαι σαν και αυτόν εδώ τον τελώνη. Στην αρχή έλεγε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Θεέ μου που έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Ένας απέραντος κομπασμός. Και μέχρι την ώρα που ευχαριστούσε ή έστω θα λέγαμε και μέχρι την ώρα που σύγκρινε τον εαυτό του με όλους τους άλλους, δεν είχε τόσο αμαρτήσει. Αλλά πότε αμάρτησε πολύ βαριά, όταν έφτασε να πει δεν είμαι ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Τότε αμάρτησε, λέει ο Αββάς Δωρόθειος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τον κατέκρινε ως πρόσωπο. Κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του. Και με ένα λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό ο τελώνης έφυγε από τον ναό δικαιωμένος, ενώ ο Φαρισαίος κατακριμένος. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα λατώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στον Θεό, λέει ο Αββάς Δωρόθειος. Γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, ο Πατήρ, ο Θεός Πατήρ έδωσε πάσα την κρίση το Υιό. Δεν είναι δικό μας λειτουργήμα, διακόνημα, όπως θέλετε πέστε το δική μας δουλειά να κρίνουμε. Όλη η κρίση, το διακόνημα του να κρίνει, το έχει ο Θεός Υιός Λόγος. Και όχι εγώ και ο καθένας από εμάς. Τι ζητάμε από το πλάσμα του Θεού, αλήθεια. Δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στον μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία, είπε «Αχ, έκανε άσχημα». Μόνο αυτό είπε. Όταν του είπαν «Ξέρεις, ο τάδε μοναχός έκανε αυτό το αμάρτημα». Και τι ήθελε να φέρει μετά το γεροντικό, ένα φρικτό πράγμα. Πήγε, λέει, Άγιος Άγγελος, την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν, το γέροντα, και του είπε «Να αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε, πέθανε. Πού λοιπόν προστάζεις να το βάλω, στη Βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση, αφού εσύ είσαι ο κριτής της οικουμένης». Υπάρχει φοβερότερο από αυτό το βάρος. Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου στο γέροντα, παρά σαν να του έλεγε «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου τι προστάζεις για αυτή την ταπεινή ψυχή. Της δίνεις χάρη
την καταδικάζεις, ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος Γέροντας εκείνος και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή του την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντας ο Άγγελος, «Να, ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις», σημαίνει ότι ο Θεός τον συγχώρεσε. Και του έδωσε ένα μάθημα, να μην λέει ούτε αυτή την απλή έκφραση, «Αχ, έκανε άσχημα». Κι όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε αυτός ο σπουδαίος γέροντας. Λοιπόν, τι ζητάμε κι εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε τι να φροντίσουμε, αδελφοί μου. Καθένας σας έχει το νου του στον εαυτό του και τις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί μόνο αυτός ξέρει του καθενός την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως αυτός μόνο γνωρίζει. Να τώρα ένα άλλο αποτρεπτικό της κατάκρισης. Είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους για να κρίνουμε δίκαια έναν άνθρωπο και τη βαρύτητα της πράξεώς του. Και λέει ο Άγιος ένα παράδειγμα. Ένα πλοίο, λέει, γεμάτο σκλάβους, αγκυροβόλησε κοντά σε μία πόλη. Τότε που υπήρχαν τα σκλαβοπάζαρα και η δουλεία. Ζούσε σε εκείνη την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτό της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο εκείνο, χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ μικρό κοριτσάκι. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την ανατρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτε από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε τον καραβοκύρη του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια, όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά δίνει το αντίτιμο και παίρνει το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λίγο απομακρύθηκε, τον συναντά μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί του. Της ήρθε τότε η επιθυμία να το αγοράσει και το αγόρασε. Συμφώνησε, έδωσε το αντίτιμο και έφυγε παίρνοντάς το μαζί της. Βλέπετε το μυστήριο του Θεού. Βλέπετε ανεξιχνία στη βουλή. Ποιος μπορεί να το εξηγήσει? Πήρε λοιπόν η Αγία εκείνη η μοναχή το κοριτσάκι εκείνο και το ανέθρεψε με φόβο Θεού, συνηθίζοντάς το σε κάθε καλή πράξη, διδάσκοντάς το κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς το να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Αγίων εντολών του Θεού. Έκανε ένα κοριτσάκι Άγιο. Πήρε και η κακόφημη τη δύστυχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να τη διδάξει η ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για τη φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και οι δυο ήταν μικρές και οι δυο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν που πάνε. Και βρέθηκε η μια στα χέρια του Θεού και η άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μία, ο Θεός το περιμένει και από την άλλη. Πώς είναι δυνατόν? Αν λοιπόν πέσουν και οι δυο στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούν με το ίδιο μέτρο? Έστω και αν ακόμα πέσουν στο ίδιο σφάλμα, πώς είναι δυνατόν? Η μία έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση, έμαθε τα πάντα για τη Βασιλεία του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το Λόγο του Θεού. Η άλλη ταλέπορε, ποτέ δεν έμαθε ή δεν άκουσε τίποτε καλό. Αλλά αντίθετα όλα τα αισχρά, όλα τα διαβολικά.
Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς και από τις δύο την ίδια ακρίβεια? Βλέπετε πόσο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν είναι ο Άγιος. Λοιπόν, τίποτε απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνο αυτός γνωρίζει. Γι' αυτό δεν πρέπει να εκφέρουμε κρίσεις με επιπολαιότητα για κανέναν άνθρωπο και πολύ περισσότερο για τον ίδιο τον Θεό. Αλλά τόση είναι η αλαζονία μας που δεν διστάζουμε να κρίνουμε και τον ίδιο τον Θεό πολλές φορές. Πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος άνθρωπος μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί τον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν κάποιος υποκύψει στην αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάνει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού. Μόνο ο Θεός γνωρίζει όλες τις παραμέτρους, όλους τους παράγοντες, όλες τις συνθήκες μέσα στις οποίες κανείς αμαρτάνει. Και αυτός μόνο μπορεί να κρίνει σωστά. Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, ενώ εσύ τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς λειτουργούμε νομικιστικά, δικανικά. Όπως οι ανθρώπινοι δικαστές, έκανες αυτό, τελείωσε. Δεν εξετάζει ο δικαστής πολύ κάποια ελαφρυντικά. Μπορεί λίγο να τα λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά πολύ σε βάθος δεν μπαίνουν. Έκανες αυτό, έχει τόσα χρόνια, άντε να στο ελαφρύνουμε λίγο. Ο Θεός μπορεί να στο σβήσει και τελείως. Ιδίως όταν υπάρξει και η ελάχιστη μετάνοια. Πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις για αυτό που έκανε ενώπιον του Θεού? Και σήμερα έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως και τη μετάνοια. Μερικές φορές μάλιστα, όχι μόνο κατακρίνουμε, αλλά και εξουδενώνουμε. Εξουδένωση είναι όταν όχι μόνο κανείς κατακρίνει κάποιον, αλλά και τον εκμηδενίζει. Σαν να τον αποστρέφεται και να τον συχαίνεται σαν κάτι αειδιαστικό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και πολύ πιο καταστρεπτικό από την κατάκριση. Τον θεωρείς τον άλλον σαν σκουπίδι. Τον βλέπεις σαν σκουπίδι και μπορεί και να τον κάνει σκουπίδι μπροστά στα μάτια των άλλων. Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίου. Προσέχουν πάντοτε τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Εδώ τώρα μας βάζει στη θεραπεία. Μην προσέχεις καθόλου τα λάθη των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων. Ξέρετε πόσα έτσι οικογενειακά δράματα έχουμε και οικογένειες που δεν τρώνε ούτε μια μέρα γλυκό ψωμί. Γιατί ο καθένας παρατηρεί τον άλλον. Και είναι έτοιμος να πυροβολήσει τον άλλον. Ο σύζυγος τη σύζυγο, ο σύζυγος το σύζυγο. Αυτό που λέμε σήμερα να του την πει ή να της την πει. Αντί να προσέχεις τον εαυτό σου και να κλαις το δικό σου νεκρό. Τα πάθη σου και την ψυχή σου που είναι νεκρωμένη από τα πάθη. Αυτό πρέπει να προσέχεις. Σαν εκείνο που είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει και στενάζοντας βαθιά είπε «Αλίμονό μου, σήμερα πέφτει αυτός, οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ». Τι πρέπει να λες μέσα σου όταν βλέπεις τον άλλον ασφάλι? Δεν να λες τον παλιά άνθρωπο, δεν τρέπεται, είναι και της εκκλησίας, πάει και κοινωνάει και εξομολογείται και κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά τι να πεις, αλίμονό μου, αν αυτός έπεσε σήμερα, αύριο θα πέσω εγώ. Πώς έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το μη πέσει. Και όταν βλέπεις την πτώση των άλλων, να φοβάσαι. Όχι να τους κατακρίνεις, να φοβάσαι, μην πάθεις και εσύ τα ίδια. Βλέπεις με ποιο τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του, πώς προετοιμάζει την ψυχή του, πώς κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του. Γιατί όταν λέει, οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο,
έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο δήθεν να κάνει. Αυτό όμως προϋποθέτει κάτι για να το πεις. Προϋποθέτει ταπείνωση. Όταν βλέπεις όλους τους άλλους καλύτερους σου, ανώτερους σου, και βλέπεις ότι ένας από αυτούς φάλει, και λες τώρα αυτός που είναι καλύτερος από μένα έπεσε, οπωσδήποτε και εγώ θα πέσω αύριο. Και σε πιάνει μια καλή φοβία, ένας καλός τρόμος, και λες, εδώ πρέπει να προσέξω πάρα πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο και ξεφεύγεις την κατάκριση των πλησίων και φυλάγεσαι για από μια ενδεχόμενη δική σου μελλοντική πτώση. Και δεν αρκέστηκε μόνο εδώ, μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε, λέγοντας «Και αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του, εγώ όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να αλλάξω ζωή. Αυτός αμάρτησε σήμερα, εγώ αμαρτάνω αύριο. Και αυτός οπωσδήποτε θα μετανοήσει, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα μετανοήσει». Βλέπετε πόσο πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Και αυτό είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Βλέπεις το φωτισμό της θείας αυτής ψυχής. Όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει από την κατάκριση του πλησίον, αλλά έβαλε τον εαυτό της πιο κάτω από αυτόν. Και εμείς οι άθλοι, εντελώς αδιάκριτα, κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε, αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε κάτι. Να σας πω κάτι. Έχει μία ειδονή αυτό. Η καταλαλιά έχει μία ευχαρίστηση, δαιμονική ευχαρίστηση. Γι' αυτό οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, πέφτουμε σε αυτό το λάθος. Όλοι. Γιατί έχει μέσα του μία ευχαρίστηση δαιμονική. Επειδή ρέπουμε προς την υπερηφάνεια, την αλαζονία, όταν κατηγορούμε ή ακούμε κατηγορίες, εμείς αυτόματα μέσα μας νιώθουμε υψωμένοι. Νιώθουμε ανώτεροι, καλύτεροι. Και αυτό τρέφει τον εγωισμό, την υπερηφάνειά μας. Και φέρνει μία δαιμονική ευχαρίστηση. Γι' αυτό δυστυχώς αυτό, να μου συγχωρέσετε την έκφραση, το σπορ, εντός εισαγωγικών, είναι παγκόσμιο. Πολύ εύκολα οι άνθρωποι έχουν την καταλαλιά. Την κατάκριση και την καταλαλιά. Πολύ εύκολα το κάνουμε. Και αυτό ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση. Υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια και προσπαθεί ο άνθρωπος να αυτοεπιβεβαιωθεί στην μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν ακούει πτώσεις γύρω του ή ο ίδιος κατηγορεί τους άλλους για τα λάθη τους, αμέσως θεραπεύει αυτό το πάθος που έχει, αυτή τη ροπή να είναι πάνω από τους άλλους, την υπερηφάνεια, την αλαζονία. Εμείς οι άθλοι, εντελώς αδιάκριτα, κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε, αν δούμε ή αν ακούσουμε ή ακόμα και αν υποψιαστούμε κάτι. Και όπως λέει η παροιμία, η τρίχα γίνεται τριχιά από στόμα σε στόμα. Καθένας που το αναπαράγει το κακό, προσθέτει και κάτι δικό του και στο τέλος βγαίνει μια πολύ μεγάλη συκοφαντία και ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Και εμείς συναντάμε, λέει ο Άγιος Δωρόθεος των πλησίων μας, και αυτό που μάθαμε το λέμε και στον αδερφό μας. Τα μάθες, αυτό και αυτό έγινε. Και του κάνουμε κακό βάζοντας την καρδιά του αμαρτίες. Και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακού, ο οποίος είπε «Ουέ ο ποτίζων των πλησίων αυτού ανατροπήν θολεράν». Αλίμονος εκείνων που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό και ανατρέπει τους καλούς λογισμούς. Στο Άγιον Όρος το λέμε «χαλάς το λογισμό του άλλου». Έχει καλό λογισμό και εσύ πας και του το χαλάς για το τάδε πρόσωπο. Και αυτό βεβαίως είναι έργο δαιμόνου. Κάνουμε διαβολικό έργο και δεν ανησυχούμε κιόλας. Γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει. Θυμηθείτε τι έκανε με την Εύα. Διέβαλε στην Εύα τον Θεό.
της χάλασε το λογισμό. Κατέκρινε, κατηγόρησε τον Θεό. Και τι είπε στην Εύα? Α, ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Όχι, λέει, και μας είπε να, από όλα εκτός από ένα. Ξέρεις γιατί σας το είπε? Γιατί είναι τέτοιος ο Θεός, φθονερός και λοιπά, δεν θέλει να του πάρετε τη θέση. Φάει από αυτό και θα γίνει σαν και αυτόν. Βλέπετε, ανατροπή θολερά. Καταστρέφει τον καλό λογισμό. Η κατηγορία και η κατάκριση. Αυτό είναι το διαβολικό έργο. Ο διάβολος, γι' αυτό λέγεται και διάβολος, διότι διαβάλλει, συκοφαντεί τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους τον ένα στον άλλο. Και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίον. Γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθά στο έργο των δαιμόνων. Όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Από ποιον άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά, παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη? Να και μια άλλη θεραπεία της κατάκρισης. Να καλλιεργήσουμε αφενός με την ταπείνωση, αφετέρου την αγάπη. Ένας που αγαπάει, όχι μόνο δεν θα ξεμπροστιάζει, δεν θα κατακρίνει, δεν θα κατηγορήσει, δεν θα φανερώσει καν το σφάλμα του πλησίον, αλλά θα το σκεπάσει. Αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίον μας, δεν θα είχαμε το νου μας τα ελαττώματα του πλησίον. Όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Γι' αυτό λέει κάπου ο Άγιος Άνης Κλίμακος, ότι η καταλαλιά, λέει, είναι καρπός μίσους. Προσέξτε το αυτό. Υπάρχει μίσος στην ψυχή του ανθρώπου που καταλαλεί. Μισεί αυτόν τον οποίο καταλαλεί. Θέλει να τον συντρίψει, να του διαλύσει την καλή φήμη, να τον πονέσει. Όταν υπάρχει αγάπη και όχι μίσος, ποτέ ο άνθρωπος δεν φτάνει να καταλαλήσει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό. Όλα τα σκεπάζει. Η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Πάντα στέλνει. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, όπως ακριβώς κάνουν οι Άγιοι όταν βλέπουν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Κι όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του, τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν ως άρρωστο μέλος του σώματός τους. Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού που έχει αγάπη, νιώθει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κομμάτια του σώματός του. Όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και αλλήλων μέλη, ο ένας κομμάτι του άλλου. Όταν λοιπόν πάσχει το μάτι σου, τι το κάνεις? Το χτυπάς, το τραυματίζεις, το βγάζεις? Όχι βέβαια, το περιποιείσαι, το βάζεις έμπλαστα, το βάζεις κολύρια, πας και στον γιατρό κλπ, παίρνεις αντιβιώσεις, χίλια δυο κάνεις για να το περιποιηθείς. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος που αμαρτάνει. Είναι το μέλος του σώματός σου που πάσχει. Προσπαθούμε να σώσουμε τον άλλον και κάνουμε ό,τι κάνουν, λέει, και οι ψαράδες. Τι κάνουν οι ψαράδες? Όταν ρίχνουν το αγκίστρι στη θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα δόθε, δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με ξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Έχεις έναν αδελφό ο οποίος παρεκτρέπεται, χτυπιέται και πάει να χτυπήσει και σένα και νομίζει ότι είναι επικίνδυνος και για σένα. Εσύ θα πρέπει να κάνεις αυτό που κάνει ο ψαράς με το ψάρι το μεγάλο που έπιασε. Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσεις, να υποχωρήσεις.
Όχι να πας, πως έκανε ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος και έκοψε με το σπαθί του το δεσμό. Να πας με αγάπη, να πας με υπομονή, να του δώσεις τόπο, να χαλαρώσεις λίγο το σκηνή, την πετονιά. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή του, οι καλοί ψαράδες αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι. Με τη μακροθυμία και την αγάπη τραβούν τον αδελφό και δεν τον αποθούν, ούτε το συγχαίνονται. Εμείς πολλές φορές πάμε σαν Διοκλητιανοί έτσι, αμέσως να τακτοποιήσουμε τα πάντα, με το σπαθί μας. Και δεν κάνουμε τίποτε. Χάνεις τελείως τον άλλον. Με τη μακροθυμία και την αγάπη θα τον κερδίσεις. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί, δεν το συγχαίνεται, ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να το ομορφύνει. Έτσι κάνουν πάντα και οι Άγιοι. Σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν, ώστε και αυτόν που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτίας του, αλλά και οι ίδιοι να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Χριστού. Γιατί νομίζετε ο Θεός αφήνει να υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που μας δυσκολεύουν? Δεν υπάρχουν, πάντοτε υπάρχουν. Στην εργασία σου θα έχεις κάποιον ή κάποιους ανάποδους, έτσι που θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη, μέχρι που να θες να φύγεις από τη δουλειά σου. Στις διάφορες υπηρεσίες, στη γειτονιά, ακόμα και μέσα στο σπίτι σου, δικοί σου άνθρωποι, που λες αμάν πια, να μην τον είχα αυτό, να γλίτωνα. Να ήταν η ζωή μου ήρεμη. Δεν θα ήταν ήρεμη. Γιατί η ηρεμία δεν είναι από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι από το Θεό. Χριστός εστί ειρήνη ημών. Μόνο αν βρεις το Χριστό θα έχεις ειρήνη. Και το Χριστό μπορείς να το βρεις και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και μέσα ανάμεσα σε αυτούς τους δύσκολους ανθρώπους. Γιατί αυτοί σου δόθηκαν από τον Θεό, σαν το μεγάλο ψάρι που λέει εδώ, που δίνεται στους καλούς ψαράδες, για να κάνεις υπομονή, να δείξεις αγάπη, ώστε και εσύ να προκόψεις στην υπομονή και στην αγάπη και να κερδίσεις και αυτόν τον ανάποδο. Να το βάλεις και αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Να συγχωρεθούν οι δικές του αμαρτίες και μέσω εκείνου να συγχωρεθούν και οι δικές σου αμαρτίες. Βλέπετε πώς είναι η σοφία του Θεού. Και εμείς λέμε αμάν πια δεν τον αντέχω. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη. Ας αποκτήσουμε εσπλαχνία για τον πλησίον. Και έτσι θα αποφεύγουμε να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να εξουδενώνουμε τους άλλους. Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλον σαν να είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Ποιος είναι εκείνος που επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του ή στο πόδι του ή σε κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του, έστω και αν ακόμα σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει με αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους να μεσητεύσουν για αυτόν, όπως ακριβώς έλεγε ο Αββάς Ζωσιμάς. Και με λίγα λόγια δεν εγκαταλείπει, δεν συγχαίνεται το μέλος του, ούτε τη βρωμιά του, αλλά κάνει όλα όσα μπορεί για να το γιατρέψει. Έτσι έχουμε ανθρώπους, μπορεί να είναι κατάκητοι, στο σπίτι μας μέσα. Ποτέ μη φτάσεις να συγχαθείς τον άνθρωπο αυτό, όσο και αν είναι βρωμερός και δύσκολος κλπ. Είναι άρρωστο μέλος του σώματός. Αν το σώμα σου πάθει κάτι, το συγχαίνεσαι, το κόβεις το μέλος που επάσχει? Όχι βέβαια. Έτσι έχουμε και εμείς χρέος να υποφέρουμε με όσους υποφέρουν, να τους συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε. Και εμείς οι ίδιοι και με την βοήθεια άλλων πιο δυνατών στην πνευματική ζωή, να επινοούμε και να μεταχειριζόμαστε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας. Γιατί είμαστε ο ένας μέλος του άλλου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι είμαστε ένα σώμα και κάθε ένας μέλος του άλλου. Και όταν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν ταυτόχρονα όλα. Όπως είναι ένα μοναστήρι, είναι σαν ένα σώμα όπου υπάρχει η κεφαλή, η διοίκηση και υπάρχουν και τα μέλη. Και άλλοι είναι τα μάτια, άλλοι είναι το στόμα, άλλοι είναι τα αυτιά, αυτοί που κάνουν υπακοή. Άλλοι είναι, λέει, τα χέρια, αυτοί που κάνουν τα διάφορα διακονήματα. Άλλοι είναι τα πόδια κλπ.
Είσαι κεφάλι, δίκησε. Είσαι μάτι, πρόσεχε, κατάλαβε καλά. Είσαι στόμα, μίλησε ωφέλιμα. Είσαι αυτή, κάνε υπακοή. Είσαι χέρι, δούλεψε. Είσαι πόδι, κάνε το διακόνημά σου. Το ίδιο και μέσα σε μια οικογένεια. Και η οικογένεια ένα μικρό κοινόβιο είναι, πάλι. Λοιπόν, και ο καθένας έχει το διακόνημά του, το λειτουργήμά του. Καθένας σας υπηρετήσει το σώμα ανάλογα με τη δύναμή του. Και φροντίστε πάντοτε να βοηθάει ο ένας τον άλλον, είτε διδάσκοντας και βάζοντας το λόγο του Θεού στην καρδιά του αδελφού, και όχι βάζοντας καταλαλιέσαι, κατακρίσεις, θολερά ανατροπή, είτε παρηγορώντας όταν ο άλλος είναι λυπημένος, είτε δίνοντας ένα χέρι βοηθείας στον αδελφό. Και με λίγα λόγια, όλοι μαζί και καθένας χωριστά, φροντίστε να ενωθείτε μαζί σας. Γιατί όσο κανείς ενώνεται με τον πλησίον, τόσο περισσότερο ενώνεται με τον Θεό. Και καταλήγει με ένα ωραιότατο παράδειγμα και τελειώνει ο λόγος και ο δικός μας ο λόγος. Και λέγει το εξής. Είναι περίφημο αυτό το παράδειγμα του Αββά Δωροθέα. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες, για να καταλάβετε καλά τη δύναμη που έχει αυτός ο λόγος. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα, γινωμένο με διαβήτη και έχοντας ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι είμαστε πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Το κεντρικό σημείο του κύκλου, το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο είναι οι δρόμοι. Δηλαδή, οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Έτσι, ο δρόμος μας θα πρέπει να πηγαίνει προς το κέντρο, προς τον Θεό. Τότε είναι ο σωστός δρόμος. Άμα φεύγουμε από το κέντρο, είμαστε χαμένοι. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο, θέλοντας να πλησιάσουν το Θεό, ανάλογα με το πόσο προχωρούν, πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το καταλαβαίνουμε. Όσο πλησιάζει το κέντρο, μικραίνει ο κύκλος, η ακτίνα του κύκλου. Οι άνθρωποι που είναι στην περιφέρεια του κύκλου έρχονται πιο κοντά. Όσο πλησιάζουν το Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και το χωρισμό. Όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από το Θεό, γυρίζουν πίσω, προς τα έξω. Είναι ολοφάνερο ότι όσο βγαίνουν προς τα έξω και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς ερμηνεύει τη μοναξία της εποχής μας. Πώς οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν μόνοι τους? Ακριβώς γιατί έχουν φύγει από το κέντρο, από τον Θεό. Οπότε έχουν φύγει και από τον πλησίον. Το είχα πει και άλλη φορά νομίζω. Η πλειοψηφία ή πάρα πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων σήμερα όχι δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, όχι δεν θέλουν να συζήσουν, όχι δεν θέλουν να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης, όχι δεν θέλουν να κάνουν εφήμερες σχέσεις, θέλουν να ζουν τελείως μόνοι τους και να τα τρώνε μόνοι τους όσα βγάζουν. Αυτή είναι η τελευταία φιλοσοφία. Ο πιο μοντέρνος, ο πιο είναι σήμερα είναι αυτός. Είναι η λεγόμενη single. Ξέρετε πόσο έχουμε τέτοιο στην Ελλάδα? Πάνω από 1 εκατομμύριο. Μοναχικοί άνθρωποι που ζουν οχυρωμένοι στο σπίτι τους, σαν στον πύργο τους, μόνοι τους. Και δεν θέλουν να τα μοιραστούν με κανέναν τα αγαθά τους. Αυτό τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από τον Θεό. Γιατί όσο φεύγεις από τον Θεό, φεύγεις για τον πλησίον. Και έλεγε ένας σύγχρονος γέροντας Άγιος, τότε λέει θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν δεν θα υπάρχει μονοπάτι για τον πλησίον. Δεν θα υπάρχει μονοπάτι. Μου λένε στην Αμερική σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται. Να βγουν από το σπίτι τους φοβούνται. Τόσο άγρια είναι η κατάσταση. Και αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να έρθει να τους επισκεφτεί, ειδοποιεί με το ίντερνετ, τέλος πάντων να ανοίξουν όλα τα συστήματα ασφαλείας για να μπορέσει να πλησιάσει ο άνθρωπος στο σπίτι. Που φτάσαμε. Που παλιά ήταν ξεκλείδωτα τα σπίτια. Γιατί ακριβώς φύγαμε από τον Θεό. Και δεν βασιλεύει πλέον ο νόμος του Θεού, αλλά ο νόμος της ζούγκλας. Όσο λοιπόν προχωρούμε στο κέντρο, τόσο πλησιάζουμε και μεταξύ μας. Όσο φεύγουμε από το κέντρο, απομακρυνόμαστε από τον Θεό, απομακρυνόμαστε και μεταξύ μας. Και όσο απομακρυνόμαστε μεταξύ μας, τόσο απομακρυνόμαστε και από τον Θεό.
Αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης. Όσο βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον. Γιατί νομίζετε σήμερα δεν πετυχαίνουν οι γάμοι? Πετυχαίνουν οι γάμοι σήμερα? Όχι. Και αν φτάσουν να παντρευτούν οι άνθρωποι, να κάνουν γάμο, μετά από λίγο χωρίζουν. Και ακούω άλλος είναι χωρισμένος μια φορά, άλλος δύο φορές. Καλά, κανένας που να με έχει χωρίσει, υπάρχει. Λοιπόν, κατά μέσο όρο οι γάμοι σήμερα κρατούν 5,5 χρόνια, έτσι λένε στατιστικές. Γιατί αυτό, ε? Γιατί ακριβώς έχουμε φύγει από το κέντρο. Οπότε και αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι δεν νιώθουν ότι είναι μαζί. Και πολύ εύκολα σου λένε, χωρίζουμε, τελειώσαμε. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη μας Αυτόν, σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον. Και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε με τον Θεό. Ο Θεός σας μας αξιώσει να προσέξουμε όσα μας συμφέρουν πνευματικά και να τα εφαρμόζουμε. Γιατί όσο φροντίζουμε και ενδιαφερόμαστε να εφαρμόσουμε όσα ακούμε, τόσο περισσότερο μας φωτίζει ο Θεός πάντοτε και μας διδάσκει το θέλημά Του. Αυτός είναι ο επίλογος του Αγίου. Μην μείνουμε στα λόγια, έτσι να μπούμε στην εφαρμογή. Αυτό θέλει να μας πει ο Άγιος. Να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον, οπότε ούτε θα κατακρίνουμε, ούτε θα καταλαλούμε, αλλά αντίθετα θα γίνει η ζωή μας παράδεισος. Και γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο Κύριος στη γη. Αυτό θέλω να πω στην αγάπη σας και να με συγχωρείτε αν με ακρηγόρησα λίγο. Αλλά νομίζω ο Άγιος μας τα είπε πολύ καλά, διδακτικότατα, και μας έδωσε και αφορμές, αν θέλετε, και κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Αν έχουμε χρόνο, κύριε Αβραάμ, μπορούμε. Αν θέλετε να ανοίξουμε λίγο την πόρτα, δεν ξέρω αν πρέπει. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάτι θέλει κάποιος να σχολιάσει? Αυτό το παράδειγμα, το τελευταίο του κύκλου, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και ερμηνεύει πάρα πολλά πράγματα μέσα στην απλότητά του. Γιατί όλος ο νόμος και οι προφήτες, λέει ο Κύριος, κρέμανται σε αυτές τις δύο εντολές. Δηλαδή στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη προς τον πλησίον. Και προσέξτε, όταν λέμε αγάπη στον Θεό, δεν εννοούμε ένα συνέστημα. Γιατί λέμε και εντάξει, να αγαπάς τον Θεό. Λέγαμε μικρά παιδιά, αγαπάς τον Θεό. Ναι, πώς τον αγαπάς? Μέχρι τον ουρανό. Εντάξει. Αυτό είναι? Δεν είναι αυτό. Αγάπη στον Θεό είναι να τηρείς αυτά που λέει. Να έχει συνέπεια στη ζωή σου η πίστη σου. Η πίστη σου να είναι σύμφωνη με τη ζωή σου και η ζωή σου συμφωνεί με την πίστη σου. Αλλά σήμερα ζούμε αυτή τη σχιζοφρένεια, δυστυχώς. Σου λέει άλλο η πίστη και άλλο η ζωή. Δυστυχώς. Υπάρχει αυτή η διπλή, ας πούμε, ζωή. Υπάρχει ο χριστιανός της Κυριακής και ο χριστιανός των καθημερινών ημερών, που είναι άλλο πράγμα. Ορίστε. Όλο αυτό το θυμό που έχουμε τώρα στους πολιτικούς και από μέσα μας πραγματικά βγάζουμε από το θυμό. Τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, Γέροντα? Όλο αυτό το θυμό που έχουμε για τους πολιτικούς, πάρα πολύ θυμό, Γέροντα. Πώς να τον αντιμετωπίσουμε? Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, να μην έχουμε θυμό για τους πολιτικούς. Κοιτάξτε, η πολιτική μας είναι η εικόνα μας, έτσι, είναι ο καθρέφτης μας. Εμείς τους βάλαμε εκεί. Αν θέλουμε να θυμώσουμε, με τον εαυτό μας πρέπει να θυμώσουμε. Υπάρχει το λεγόμενο, έτσι, παροιμιώδες κατά το λαό και οι άρχοντες, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ αληθινό. Οι άρχοντες είναι εκκλησιαστικοί, είναι πολιτικοί, είναι στρατιωτικοί. Σήμερα είναι πανθομολογούμενο ότι όλοι οι άρχοντές μας είναι διεφθαρμένοι. Δεν κάνω λάθος, νομίζω, έτσι όλοι το ξέρουμε. Όλοι. Αλλά αυτό ξεκινάει από το λαό, έτσι, από τη βάση. Επειδή είναι ο λαός διεφθαρμένος, αναδεικνύει και διεφθαρμένους άρχοντες. Και να σας πω κάτι, το λέει και η Γραφή.
Όταν ο λαός λέει φύγει από τον Θεό, ο Θεός παραχωρεί να ανεβούν ανάξιοι άρχοντες, οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν το λαό. Γιατί αυτούς αξίζει ο λαός. Ήταν μια περίπτωση εκλογή σε επισκόπου. Κοιμήθηκε σε μια επαρχία ένας επίσκοπος και ήταν τρεις υποψήφοι. Και ο ένας ήταν κάπως καλός, ο άλλος ήταν έτσι και έτσι, ο άλλος ήταν μη χειρότερα. Λοιπόν, και πήγαν σε έναν Άγιο οι άνθρωποι εκεί του τόπου, λέει, γέροντα, κάνει προσευχή να βγει ο καλός. Ο Άγιος πήγε στο Θεό, προσευχήθηκε και του είπε ο Θεός, ναι, θα βγει ο καλύτερος. Έγιναν οι εκλογές και βγήκε ο χειρότερος. Και λέει, έκανε παράπονο ο Άγιος, λέει, Θεέ μου, δεν μου είπες, θα βγει ο καλύτερος. Ναι, αυτός ήταν ο καλύτερος. Αν υπήρχε χειρότερος, θα έβγαζα αυτόν. Δεν είχα πιο χειρότερο να τους δώσω. Γιατί αυτό αξίζανε. Καταλάβατε. Γιατί αν βγει ένας καλός, εμείς οι ίδιοι θα τον πετάξουμε. Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μας κυβερνάει το καλό. Θέλουμε να μας κυβερνάνε τα πάθη μας, δυστυχώς. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ικανοποιούν τα πάθη μας. Λοιπόν, αυτοί μας είπαν ψέματα, ότι θα μας ικανοποιήσουν τα πάθη μας. Γι' αυτό τους βγάλαμε, καταλάβατε. Αν όμως δεν είχαμε ως κυβερνήτη τα πάθη μας, αλλά τον καλό Θεό, ποτέ θα τους βγάζαμε. Γιατί αυτοί το λέγανε οι άνθρωποι εξ αρχής, είμαστε άθεοι. Ένας που αγαπάει το καλό μπορεί να ψηφίσει ποτέ έναν άθεο. Δηλωμένο, επίσημα. Δεν λέμε κρυφό, που να λέει ψέματα. Καταλάβετε, αλλά επειδή ακριβώς δεν μας νοιάζει αν είναι άθεος ή όχι, μας νοιάζει αν μας τάξει αυτά που θα ικανοποιήσουν τα πάθη μας. Μας τάταξε, φυσικά δεν μας τα εκπλήρωσε. Και εμείς τώρα τον βρίζουμε. Δεν έχουμε δίκιο. Αυτοί είπαν την αλήθεια, ότι είναι άθεος, ότι δεν πιστεύουν. Γερόντα, σχετικά με το θέμα της Μακεδονίας, έχουμε οργή, κρίναμε τους βουλευτές και μάλιστα κάναμε και καταλαλιά, γιατί μιλήσαμε και σε άλλους ανθρώπους. Πόσο βαρύ είναι το αμάρτημα? Τελικά πέσαμε στο αμάρτημα της κατακρίσεως, της καταλαλιάς, όλα μαζί. Βέβαια. Όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε άλλους και μάλιστα άρχοντες, προσέξτε, ακούστε με λίγο, υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη εντολή που λέει για τον άρχοντά σου δεν πρέπει να λες κακά λόγια. Και αυτό βασίστηκε σε αυτό που σας είπα. Οι άρχοντες είναι από σένα. Αν εσύ γίνεις καλός, θα σου δώσει ο καλός Θεός και καλό άρχοντα. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε σωστοί, παραχωρεί ο Θεός να μας δώσει τέτοιους άρχοντες. Γι' αυτό σας είπα, το κλειδί είναι πάλι σε εμάς. Τίποτα δεν χάθηκε. Αν εμείς μετανοήσουμε, θα γίνει ό,τι έγινε με τους Νινεβίτες. Ξέρετε την ιστορία με τους Νινεβίτες. Οι οποίοι, προσέξτε, δεν ήταν πιστοί. Οι Νινεβίτες ήταν δολολάτρες. Και ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη Ιωνά να πάει να τους κηρύξει μετάνοια. Θα πεις, στους δολολάτρες? Ναι, τον έστειλε στους δολολάτρες. Τον Ιωνά. Και τι του είπε να πει? Έτη τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσετε. Αυτό θα τους πεις. Εκείνος ήξερε ότι ο Θεός θα αλλάξει τελικά. Δεν πήγε. Πήρε άλλο δρόμο. Έγινε φουρτούνα, την ξέρετε ιστορία, τον κατάπιε το κήτος, πάλι πίσω ο Ιωνάς, ήθελε δεν ήθελε, πήγε. Και οι άνθρωποι μόλις άκουσαν το κήρυγμα, παρότι δολολάτρες, μετανόησαν. Και λέει, έβαλαν νηστεία, πένθος δηλαδή, όλη η πόλη. Νηστεία και στα ζώα τους. Καλά, τα ζώα θα πεις τι φταίνουν. Όχι, λέει, και τα ζώα θα νηστέψουν. Βάλανε στάχτη στο κεφάλι τους, ήταν δείγμα μετανοίας, πώς φοράμε τώρα με τα μαύρα. Ο καλόγερος φοράει μαύρα γιατί? Για να δείξει ότι μετανοεί, αυτό είναι. Πενθεί για τις αμαρτίες του, γι' αυτό φοράει μαύρα. Λοιπόν, αυτοί φορέσανε όλοι μαύρα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Βάλανε στάχτη στο κεφάλι τους, νηστεύανε, φορέσανε σάκους, σακιά δηλαδή, για να δείξουν ότι μετανοούν. Και ο Θεός το πήρε πίσω. Τόσο εύκολα, τόσο εύκολα. Και εκεί που ήταν να καταστραφούν, δεν καταστράφηκαν. Μετά καταστράφηκαν όμως. Αλλά εκείνη την εποχή πήραν αναβολή. Μετά, επειδή δεν ξαναμετανόησαν, μετά ξαναγύρισαν στα κακά τους έργα, τελικά καταστράφηκαν, χάθηκαν. Ήταν οι Ασσύριοι, ο πολιτισμός των Ασσυρίων, έτσι, οι Νινεβοί.
Έτσι λοιπόν και με τους Ισραηλίτες, έτσι και με εμάς. Αν μη τι άλλο, αν μετανοήσουμε θα πάρουμε αναβολή. Αλλιώς θα μας έρθει με χειρότερο, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλοί άνθρωποι ζουν με την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Δεν θα είναι καλύτερο, χειρότερο θα είναι. Εάν δεν μετανοήσουμε. Έτσι, δεν είμαι προφήτης κακών, καταστροφολόγος, αλλά ξέρουμε από αυτά που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Η μετάνοια φέρνει την αλλαγή, ας το πούμε, των αποφάσεων του Θεού. Θυμηθείτε και τα σώματα και τα γόμενα, θα σας δώσω το λόγο. Αν υπήρχαν 10 σωστοί άνθρωποι, τα Σόδωμα και τα Γόμορα δεν θα καταστρέφονταν. Θυμάστε το διάλογο του Αβραάμ με τον Θεό. Άρχισε από 50, 45, 40, 30, 20, 10, ούτε 10. Βλέπετε, αν υπάρχουν έστω λίγοι, γι' αυτό μην λέτε όλοι να γίνουμε πολλοί. Όχι, δεν πειράζει, και λίγοι να είμαστε. Αυτοί οι λίγοι να ζούμε σωστά. Δεν είμαστε ούτε λίγοι, ξέρετε. Και αυτό έχουμε αυτά που έχουμε. Είμαστε ολίγιστοι, ελαχιστότεροι. Να αυξηθούμε εμείς οι λίγοι, να ζούμε εν μετανοία, μακάρι και εγώ να είμαι σε αυτή την κατηγορία, να ζούμε εν μετανοία για να αντιστραφούν τα πράγματα και να μην έρθει η ολοκληρωτική καταστροφή. Ο μακαριστός γέροντας, ο Διονυσιάτης, ο πατήρ Θεόκλητος, το έλεγε. Θρηνούσε την Ελλάδα από τότε ακόμα, πριν από 20-25 χρόνια. Και με το γεγονός αυτών των μουσουλμάνων που έχουν κατακλείσει τη χώρα μας, έλεγε πάει η Ελλάδα. Από τότε το έλεγε ο άνθρωπος. Τι θα έλεγε τώρα? 1000% πάει η Ελλάδα, έτσι όπως πάμε. Ορίστε, κάποιος ήθελε. Γέροντα, εδώ βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι, όπως λέει η παροιμία, κοντά στο ξηρό καίγεται και το χλωρό. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, που όλοι... Επειδή γίναμε όλοι ξηρά, γι' αυτό και εγώ. Αν είμαι πολύ, είμαστε πολύ χλωρά, δεν θα καιγόμαστε. Όταν πήγε ο Θεός στα Σόδωμα και τα Γόμορα, πήγε στο σπίτι του Λότ. Ο Λότ είχε 2 κόρες, είχε τη γυναίκα του και οι κόρες ήταν αραβωνιασμένες, μεσοδομήτες. Ξέρετε το αμάρτημα του Σοδόμου και του Γομόρων, έτσι, η ομοφιλοφιλία ήταν. Τι μας κοροϊδεύουν τώρα κάποιοι θεολόγοι και θεολογούντες, λέει ότι δεν ήταν αυτό, αυτό ήταν. Σαφέστατα. Και ο Θεός έδωσε αιώνιο παράδειγμα τιμωρίας αυτού του αμαρτήματος και αιώνιο κατάλοιπο την νεκρά θάλασσα. Όσοι πάτε στο Ιεροσόλυμα και στο Σινά θα τη δείτε την νεκρά θάλασσα, απόλυτη νέκρα. Είναι οι συνέπειες του αμαρτήματος αυτού. Θα πει σήμερα γιατί δεν τους κλείνει. Τους έκαψε μια φορά. Δεν το κάνει κάθε φορά. Μια φορά το κάνει αυτό στην αρχή. Το αμάρτημα. Για να μας δείξει πόσο φοβερό και τρομερό είναι αυτό το αμάρτημα. Λοιπόν, όταν πήγε ο Θεός εκεί, είπε στο Λότ, φώναξε και τους γαμπρούς σου. Να σωθούν και αυτοί. Θα πάρω εγώ μαζί σας, μαζί μου, εσένα, τη γυναίκα σου και τις κόρες σου, να έρθουν και οι γαμπροί σου. Πάνε λοιπόν να φωνάξουν τους γαμπρούς. Και τι είπαν αυτοί? Γελιάζει, λέει ο Λότ. Γελιάζει, δηλαδή αστειεύεται. Τι είναι αυτά? Να αφήσουμε τα σπίτια μας, θα καταστραφούν. Ποια θα σε καταστραφούν, τίποτα δεν θα γίνει. Κοίταξε εκεί να κάνεις τη ζωή σου, να περνάς καλά, που λέγαμε προηγουμένως. Και χάθηκαν αυτοί, καταλάβατε. Ήτανε τελείως ανάξι της σωτηρίας. Πες ότι σήμερα έρχεται ένας προφήτης και μας λέει, σηκωθείτε και φύγετε όλοι από τα σπίτια σας. Η Καταρίνη θα καταστραφεί το βράδυ. Θα τον πιστεύαμε? Εδώ είναι, για πόδο να καταλάβετε που, σε τι επίπεδο είμαστε. Ο Νόε που έφτιαχνε την Κιβωτό επάνω στο βουνό, 100 χρόνια έκανε κήρυγμα μετάνοιας. 100 χρόνια. Τους προέλεγε, θα καταστραφούμε, θα πνιγούμε, θα πέσει κατακλυσμός. Τι είναι αυτά, τρελάθηκε. Αυτός ο γέρος στο βουνό φτιάχνει αυτό το καράβι και λέει θα... Ωστόσο τα λεφτά τα παίρνανε, πηγαίνανε, φτιάχνανε και την Κιβωτό, το μεροκάματο το παίρνανε. Αλλά αυτοί που φτιάχνανε την Κιβωτό, μείναν απ' έξω και πνίγηκαν. Είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή, να δουλεύεις για την Εκκλησία, η Κιβωτός είναι τύπος Εκκλησίας. Να είσαι και παπάς, να είσαι και δεσπότης, να είσαι και νεοκόρος, να είσαι και επίτροπος και να κολαστείς. Φοβερό, δεν είναι? Γιατί δεν υπάρχει πίστη. Δεν υπάρχει η ετοιμότητα
να δεχτούμε τη φωνή του Θεού. Αυτό σημαίνει πίστη. Εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλά βλέπετε και τη γυναίκα του Λότ. Αυτή τι κάνει. Προσέξτε, μοιάζουμε πολύ με τη γυναίκα του Λότ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα. Τι έκανε αυτή. Πήρε το δρόμο. Έκανε υπακοή. Ο Θεός είπε στο Λότ τρεις όρους. Για να σωθείς, του λέει, πρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Πάντα ο Θεός, για να μας σώσει, μας βάζει κάποιους όρους. Πάντοτε. Γιατί θέλει να διασώσει την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν θέλει να μας σώσει αναγκαστικά. Θέλετε, δεν θέλετε, θα σωθείτε. Θα σωθείτε αν. Και βάζει όρο. Πρώτον, τους λέει, εάν φύγετε από τα Σόδωμα, πρώτος όρος, δεν πρέπει να μείνετε μέσα στην πόλη. Δεύτερος όρος, αν φύγετε και από τα περίχωρα της πόλης. Ούτε γύρω-γύρω θα μείνετε. Και τρίτος όρος, αν φύγετε από την πόλη και τα περίχωρα. Δεύτερος όρος, αν δεν στραφείτε πίσω, δεν γυρίστε πίσω. Και τρίτος όρος, εάν ανεβείτε στο όρος, στο βουνό. Η γυναίκα του Λότ τήρησε τον πρώτο όρο, βγήκε από τα Σόδωμα, αλλά δεν τήρησε το δεύτερο όρο. Κοίταξε πίσω. Γιατί λέει, το σπίτι μου, τα κοσμήματά μου ενδεχομένως, τα επιπλά μου, το σπίτι μου, όλα αυτά. Τι γίνονται, για να δω. Και αμέσως λέει, απολυθώθηκε, έγινε στήλη άλατος, νεκρώθηκε. Δηλαδή πολλές φορές και εμείς αυτό παθαίνουμε. Λέμε ότι μετανοούμε, λέμε ότι αφήνουμε την αμαρτία, αλλά γυρνάμε προς τα πίσω. Γλυκοκοιτάζουμε την αμαρτία. Έτσι, κάνουμε νοσταλγική αναπόληση της κοσμικής ζωής και λέμε τι καλά, κάποτε έπαινα κρασάκι, κάποτε έπαιζα χαρτάκια, κάποτε. Τα νοσταλγούμε και πολύ εύκολα γυρνάμε πίσω. Κάποτε έκανα και τις φιλίες μου, τις άνομες, τις παράνομες. Για να ανοίξω λίγο τώρα να παρηγορηθώ το ίντερνετ και την τηλεόραση. Τι κάνεις πάλι, ουσιαστικά τα ίδια κάνεις. Τα κάνεις με τα μάτια, έτσι. Πορνεία και με χείρι γίνεται και με τα μάτια και με τα αυτιά και με τις άνομες συζητήσεις. Ουσιαστικά δεν έχεις φύγει από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, Είσαι στα περίχωρα. Αλλά και στα περίχωρα δεν σώζεσαι. Έτσι. Πολλές φορές δεν θέλουμε την αμαρτία, αλλά θέλουμε τα περί την αμαρτία, τα αίτια της αμαρτίας. Αυτό παθαίνουμε πολύ. Και γινόμαστε όπως η γυναίκα του Λότ, γιατί κοιτάμε πίσω. Γι' αυτό να το πάρουμε απόφαση, ούτε στα περίχωρα, ούτε στα αίτια. Πρέπει να φύγουμε στο όρος. Και ποιο είναι το όρος? Ο Χριστός. Έτσι, να ενωθούμε με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέει ο Βάσης Δωρόθος, να πέσουμε στο κέντρο του κύκλου. Να φτάσουμε στο κέντρο. Οπότε όταν φτάσεις στο κέντρο, ενώνεσαι με τον Θεό και ενώνεσαι και με τον πλησίον. Τότε πετυχαίνει ο γάμος, τότε πετυχαίνουν τα πάντα. Οποιαδήποτε σχέση και ένωση. Κάτι άλλο. Λοιπόν, ορίστε. Αυτή η φορά έχουν κέντρο τον Θεό στην Ευκολία και βρίσκονται σε άλλους κύκλους. Πώς τους πλησιάζουν? Αν δεν έχουν κέντρο τον Θεό, θα έχουν κέντρο οπωσδήποτε τον εαυτό τους. Πώς τους πλησιάζουν? Τον πονηρό. Εμείς οφείλουμε να τους αγαπούμε εν Χριστώ, αλλά και να προσέχουμε να μην βλαφτούμε. Πρέπει, λέει, να φυλάς τον εαυτό σου άσπυλο από του κόσμου. Ουσιαστικά έχουμε στην ανθρωπότητα δύο παρατάξεις. Δεν έχουμε πολλές παρατάξεις και πολλά κόμματα. Δύο είναι. Αυτοί που είναι με τον Θεό και αυτοί που είναι χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι όλο. Ή θα είσαι με τον Θεό ή θα είσαι εχθρός του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού το λέει σαφώς. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, είναι εχθρός του Θεού. Άρα έχουμε ουσιαστικά δύο στρατόπεδα. Το στρατόπεδο του κόσμου και το στρατόπεδο του Θεού. Όποιος γλυκοκοιτάζει στον κόσμο, γίνεται εχθρός του Θεού. Το λέει. Όποιος βουληθεί είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Σαφέστατα. Δεν χωράει δηλαδή καμία συμφώνηση, καμία συναναστροφή ουσιαστική έτσι σε βάθος με τους ανθρώπους του κόσμου. Θα τους αγαπούμε, αλλά από μακριά, να το πούμε έτσι απλά. Όπως το λέει και ο λαός.
μια καλημέρα και από μακριά. Γιατί αν θελήσεις να συναναστραφείς και να τους βάλεις στο σπίτι σου, οπωσδήποτε θα επηρεαστείς. Αν έχουν μετάνοια, αν έχουν διάθεση να ακούσουν το Λόγο του Θεού, εντάξει, εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, όχι μόνο δεν θα τους ωφελήσεις όταν τους προσεγγίσεις, αλλά θα βλαφτείς κι εσύ. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, μην βάλετε τα Άγια της κι εσύ, στους σκύλους. Γιατί τι λέει, επειδή δεν τα εκτιμούν, θα τα καταπατήσουν και όχι μόνο θα τα καταπατήσουν, αλλά θα σου ορμήξουν. Θα τα βάλουν μαζί σου. Θα σου επιτεθούν. Αυτό δεν γίνεται. Μόλις πας να πεις κάτι για Θεό, αμέσως αρχίζουν οι παπάδες, οι δεσποτάδες. Αυτό δεν είναι. Οι υποκριτές εσείς που κάνετε τους μεγάλους σταυρούς. Και λοιπά και λοιπά. Τα γνωστά. Τι θα κάνεις εκεί. Σταματάς, τελειώνει. Δεν έχει έννοια να συνεχίσεις. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Δεν θέλει, τον αφήνεις, κάνεις προσευχή.